Σε μια σημαντική εξέλιξη για την Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την άφιξη της πρώτης παρτίδας αμερικανικών αρμάτων μάχης τύπου Abrams, χωρίς όμως να αναφέρει από πόσα άρματα μάχης αποτελείται. Αυτή η κίνηση έρχεται ως μέρος της δέσμευσης των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ είχαν υποσχεθεί συνολικά 31 άρματα μάχης M1 Abrams στην Ουκρανία στα τέλη Ιανουαρίου, με τα πρώτα να ετοιμάζονται ήδη να ενισχύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Τα άρματα μάχης, τροποποιημένα για να πληρούν τις στρατιωτικές προδιαγραφές της Ουκρανίας, αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της ουκρανικής αντεπίθεσης. Τα άρματα μάχης Abrams, γνωστά για την ευκινησία και τη δύναμη πυρός τους, προσφέρουν σημαντική αναβάθμιση σε σύγκριση με τα σοβιετικά άρματα μάχης που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο πεδίο της μάχης τόσο από την Ουκρανία όσο και από τη Ρωσία. Η εισαγωγή δυτικού εξοπλισμού όπως το Abrams μαζί με άλλα άρματα μάχης όπως το Leopard 2 και το Challenger 2 αναμένεται να επιτρέψει πιο επιτελεσματικές επιχειρήσεις από τις ουκρανικές αρματικές δυνάμεις. Ωστόσο, η ανάπτυξη των Abrams έρχεται σε μια στιγμή που η Ουκρανία προετοιμάζεται για δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η περιβόητη λασπώδης εποχή θα μπορούσε ενδεχομένως να εμποδίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός αυτό, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι παραμένουν ανένδοτοι, με τον Κυρίλο Μπουντάνοφ, αρχηγό της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας, να τονίζει ότι η αντεπίθεση θα συνεχιστεί και ότι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν σε χειμερινές συνθήκες. Η εκπαίδευση για τα ουκρανικά στρατεύματα σχετικά με τη συντήρηση και τη χρήση των αρμάτων μάχης Abrams έχει ξεκινήσει στη Γερμανία εδώ και μερικούς μήνες. Πείτε μας τη γνώμη σας για την προμήθεια αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο NEMESIS HD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.